καλεσμένη μας είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Και λέω κορίτσι γιατί πραγματικά είναι ένα από τα χρυσά κορίτσια του modeling στην Ελλάδα. Πλέον μεγαλώνει η Βίκυ Καγιά. Ναι. Νομίζω ότι γίνεται ακόμα πιο όμορφη. Της πάει τόσο πολύ όλη αυτή. Της πάει και η μητρότητα. Και νομίζω ότι της έβγαλε μια γλυκύτητα που της έχει δώσει μια γοητεία ακόμα μεγαλύτερη. Λοιπόν, είδες Κωστάκη, μερικοί άνθρωποι μεγαλώνουν και γίνονται κορμάρες και μερικοί γίνονται περασμένα μεγαλεία και διαφορετικά να κλαις. Λοιπόν, είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα, είναι μανούλα και φέτος η αλήθεια είναι ότι έκανε ένα τηλεοπτικό comeback πάρα πολύ πετυχημένο γιατί στο Shopping Star, στο Star σκίζει. Πάμε να την υποδεχθούμε παίζοντας το παιχνίδι μας. Σε ποια ηλικία ξεκίνησε τις φωτογραφίες? 14. Πού και πότε παντρεύτηκε? Παντρεύτηκε στο Παρίσι το... Ναι. Πέρσι, πρόπερσι. Oh! Όχι, έχει 4 χρόνια, 5, πόσο. Τι λες, μωρέ, Δημήτρη? Το 14. Το 14. Βλέπεις. Στο Παρίσι. Θα φέρω να καπνίσουν μπροστά σου. Πού βάφτισε την κόρη της και πώς την λένε? Τη βάφτισε την κόρη της στην εκκλησία. Όχι. Στην... Τη βάφτισε τώρα, ρε παιδιά, τη βάφτισε την κόρη της. Τώρα, χθες. Τώρα, σαν να λέμε προψές. Καλά, τη λένε Μπιάνκα τέλος πάντων, αλλά δεν θυμάμαστε. Στη Βηρυτό, στη Βηρυτό. Στη Βηρυτό, μπράβο. Πολύ ακούγεται τη Βηρυτό τελευταία. Θα γίνει μόδα. Λοιπόν, πόσο μηνών είναι η κόρη τη? 19, 18, 17, 16. Μπράβο. Δίκη μου, νομίζω ότι σε ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Τι κάνεις? Με μία έντοξη καριέρα και ρωτάς. Ρε Κωστάκη, τι κάνεις? Πόσο καιρό έχουν έρθει εδώ, ρε φίλε Κώστα? Αγκαλιάζει ο Κωστάκη, ό,τι μπορεί, αγκαλιάζει. Καλημέρα. Κωστάκη, λίγο μαζέψου. Με τη Δίκη έχουμε μία άλλη σχέση. Για πες μας. Πόσα χρόνια έχει τη σχέση? Τη Δαμάνια. Ελπίζω να μην βλέπει ο Ηλίας. Εδώ στο κέντρο. Γυρίστε, Ελένη, γύρισε. Σας το έχω ξαναπεί ότι η Δίκη ήταν ο άνθρωπος που με βοήθησε στη Νέα Υόρκη στο να βρω σπίτι, να μείνω. Δεν βρήκε σπίτι, το δικό μου έμενε. Είναι γνωστός τέτοιος. Είναι γνωστός τζαμπατζής που έρχεται για λίγο να τον εξυπηρετήσει. Κάτι δύναμη, εντάξει. Δεν το συζητώ. Βεβαίως. Και συνεισφορά έδινε στο ενίκιο και καθάριζε. Δεν καθάριζε. Δεν ήταν κανένα μεγάλο σπίτι για να καθαρίσει και τίποτα ιδιαίτερα. Δεν μέναμε και σε κανένα παλάτι. Μάζευες. Δεν μάζευα. Όταν ερχόμουν. Και τι να φτιάξουμε λίγο και δεν πρόλαβα. Είσαι πολύ όμορφη. Πού ήσουν, ήσουν στο εξωτερικό, κάτι έβλεπα στο Instagram. Ήσουν έξω. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάνει ένα μικρό έτσι mini break με τον Ηλία. Πήγαμε στην Ελβετία να ξεκουραστούμε 2-3 μέρες. Γιατί κάπως έτσι το κάνουμε, αλλιώς δεν βρισκόμαστε ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι σε είδα σε ένα παιδικό πάρτι και σου λέω γιορτές, τι έκανες, έφυγες, μου λέει, με κοιτάει, μου λέει να φύγω. Πού να πάμε? Τι δουλειά κάνει ο άντρας μου, μου λέει. Εμείς δεν φεύγουμε τις γιορτές, οπότε ήσασταν εδώ τις γιορτές. Ούτε τις γιορτές, ούτε και γενικότερα, διότι οι διακοπές για μας σημαίνει και τα άλλα δύο παιδιά μαζί. Οπότε προσπαθούμε να είμαστε όλοι μαζί και να κάνουμε μαζί πράγματα. Μπούγιο χαμός, οι γιορτές τύπου της Ορθοδοξίας, Πάσχα, Χριστούγεννα, πάρα πολλά γλυκά και πάρα πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα. Οπότε προσπαθούμε μέσα στον χρόνο μία ή δύο φορές ένα τριήμερο από εδώ και από εκεί. Να πάτε και οι δυο σας. Κάπως να τα πούμε. Το συνήθισε. Αυτό είσαι ενοχλή έτσι λίγο μέσα σου, έτσι γυναικεία. Θες λίγο και τον Ηλία να σε αποδεκρυγώ πιο δικό σου. Συμβαίνει και αυτό κάπου. Αλλά δεν έχω παράπονο, γιατί και εγώ στη δική μου την καριέρα έχω δουλέψει πάρα πολύ και το καταλαβαίνω αντίστοιχα. Συμφωνώ με αυτό που λες, ότι είναι πολύ δύσκολο να το δεχτείς και είναι κάτι το οποίο δεν είναι και εύκολο μέσα σε μια οικογενειακή καθημερινότητα και γενικά σε μια καθημερινότητα ένα ζευγαριού να πεις ότι ο άλλος γυρνάει στη μία το πρωί στις γιορτές, πάντα δουλεύει. Αλλά και στη δική μου την καριέρα όλα αυτά τα χρόνια. Αεροπλάνα, ξενύχτια, θέατρα, συγκεκριμένες γιορτές. Οπότε ίσως και γι' αυτό ταιριάξαμε και τόσο καλά. Γιατί δεν χρειάζεται και να τα συζητάμε, συνεννοούμαστε με τα μάτια. Τα έχω κάνει και εγώ αυτά. Δίκη. Οπότε τον στηρίζω και είμαι εκεί δίπλα του. Φαίνεται. Σπαθή. Εγώ, επειδή σε έζησα και με την κόρη στην Μπιάνκα και με τα παιδάκια του άντρα από το προηγούμενο γάμο, θέλω να πω ότι είσαι μια πολύ στοργική, γλυκιά και τρυφερή μανούλα. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί το παλεύω και εγώ. Ξέρεις, βρέθηκα από 0 με 3 παιδιά. Είναι λίγο, ξέρεις, μια κατάσταση που πρέπει να τη βρω κι εγώ. Δεν έρχεται με manual. Ξέρεις. Κι όμως είναι ένας ρόλος που σου ταιριάζει και θεωρώ ότι και σαν άνθρωπο σου έδωσε και μια περαιτέρω γλυκύτητα που πάντα μας κάνει. Και ευθύνη. Πιο στοργικούς, πιο γλυκούς. Η φωνή του αρσενικού και ευθύνη. Δεν μιλάει ολότα, μιλάει, πέφτει μέσα. Τα λέει πετυχημένα. Πες μας λίγο με τον Ηλία, ποιο είναι το μυστικό σου, γιατί πάντα σας βλέπουμε πιασμένους χέρι-χέρι, με στα μέλια, δηλαδή είστε ένα ζευγάρι. Είμαστε με στα μέλια και δεν βλεπόμαστε. Αυτό που είπα πριν. Είναι μυστικό αυτό. Οπότε, είναι μια σχέση. Όταν γίνεται το τριήμερο, όπου και να γίνει, αν δεν είμαστε και εκεί με στα μέλια, πρόβλημα, παιδιά. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Στο καμπάνες οι κόκκινες. Το πολύ μαζί σκοτώνει. Μέσα στην καθημερινότητα σου. Δεν βρισκόμαστε πολύ τα βράδια, γιατί το φρέσ, επειδή ο Ηλίας είναι. Το αφεντικό και είναι επί παντού επιστητού και στα 14 μαγαζιά που έχει. 11 κλείνει το φρέσ. Μετά
κάνουν συναντήσεις όλα τα μαζί οι πολιτές και τα λοιπά για να δουν και τις απογραφές των γλυκών. Κάθε μέρα ένα, και ένα μαγαζί. Αργεί να έρθει. Στο εγώ σπίτι σας λείπει κάποιο γλυκό ποτέ ή είναι το ψυγείο από πάνω μέχρι κάτω, πάστα, κέικ. Δεν είναι πάντα από πάνω μέχρι κάτω, γιατί όταν τα έχεις και τα γλυκά όλη την ώρα, θες και να σου λείψουν. Αλλά γενικά να έχουμε γλυκά, λαχταριστά. Οπότε θα έρθετε επίσκεψη, θα σας τρατάρουμε μια χαρά. Εσύ πάντως, Ρεσί Βίκη, πες μας το μυστικό. Αλήθεια στο λέω. Εγώ καταρχήν στο παιδικό πάρτι που την είδα. Τι πλάκα μου κάνεις τόσα χρόνια με ξέρεις από 14 χρόνια. Ξέρω τι παραμείνει. Ναι, το θέμα είναι ότι έχεις ακόμα αυτό το κορμί. Και εγώ θέλω να πω ότι στην καθημερινότητά σου που είσαι και πάντα τελείως άβαφη και cool με ένα κοτσάκι, είσαι σαν 20 χρόνια. Με έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Τι κάνεις, ποιο είναι το μυστικό σου. Δηλαδή, σε σένα είσαι μια γυναίκα που αξίζει να τη ρωτήσουμε για το μυστικό της. Γιατί έχει αποτέλεσμα. Δεν είμαι λέμαργη γενικά. Τρώω λίγο απ' όλα και συνέχεια. Πολύ γυμναστική δεν κάνω πια. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που γεννήθηκε η Μπιάνκα αλλάξαν όλα. Ναι, οι προτεραιότητες. Δεν έχω χρόνο, δηλαδή και αυτός ο χρόνος που έχω θέλω να τον αφιερώνω στη μικρή. Αλλά περπατάω πολύ μαζί της. Ναι. Παίρνουμε το καρότσι και πάμε. Θεωρώ το περπάτημα. Μια σωστή διατροφή η οποία έχει απ' όλα. Και τα γλυκά και τα λείπει απ' όλα. Γιατί είναι κακό να λέμε ότι ταλαιπωρούμε και εξασθενούμε τον εαυτό μας να τρώει μόνο χωρίς λείπη, μόνο σαλάτες, μόνο ψητά. Τα πάντα πρέπει να τρώμε και από λίγο. Και θεωρώ ότι η λεμαργία είναι κάτι που δεν βοηθάει. Όταν τελειώσει το πιάτο και την μπουκιά σου και την μερίδα σου, άστο πρέπει, παιδί μου. Ναι, δεν χρειάζεται μετά από δύο ώρες ξανά. Τρεις. Γενικώς με τον εαυτό. Γλυκέ μου, Παπανότα. Είμαι λέμαργος, γι' αυτό θυμάσαι που ήμουν μικρή. Όχι πως τώρα βάζω γλώσσα μέσα μου, να θυμάσαι. Σε κάτι συνεδρίαση. Έλεγα. Ωραίο είναι αυτό, σταμάτα. Ήταν τόσο μικρό, δηλαδή. Τις έκανε συνέντευξη εσύ. Ναι, καλέ. Έχουμε κάνει εδώ. Έχουμε έχουμε αρχείο εδώ, δεν σας τα έχει πει. Δεν μας τα έχετε φέρει, παιδιά, να τα δούμε. Αρχείο. Για πες μου λίγο, έτυχε και πήγα και εγώ με την οικογένειά μας. Πήγαμε στην Πυρητό. Πώς και αποφάσισες να γίνει εκεί η βάπτιση. Δεν είναι πολύ ωραία στην Πυρητό, καταρχάς. Εγώ ξετρελάθηκα. Όνειρο δεν είναι. Είναι μια ονειρική πόλη πάρα πολύ κοντά. Με καλούς ανθρώπους, γλυκύτατους, έξω καρδιά, οι οποίοι βγαίνουν κάθε βράδυ, διασκεδάζουν, αλλά όχι βγαίνουν κάθε βράδυ, δεξιώνονται. Στα σπίτια του. Θα πάνε να πίνουν πρώτα. Όχι γλυτζέδες, αυτό που ήμασταν εμείς. Καταρχήν έχει μια φοβερή ακτογραμμή που είναι σαν μια βουλιαγμένη. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, θυμίζει και λίγο Ντουμπάι εκεί στην κεντρική Μαρίνα. Πολύ ο κόσμος, εγώ αυτό τους έλεγα. Δεν ξέρω ότι είμαι κοκέτα, θα βάλω και το σκουλαερίκι μου και το αυτό. Τους λέω εγώ εκεί ήμουν απλή. Όλοι στέλνουν. Ντυμένες καταπληκτικά. Μακιγιάζ. Τελευταία γραμμή τύπου του σχεδιαστέ, του μεγάλου κτλ. Χαίρεσαι τα μάτια σου. Έγινε ως εξής. Ο επιστήθιος και αγαπημένος και πολύ πολύ στενός φίλος του Ηλία είναι από το Λίβανο. Που από τότε που ήμουν έγκυος είχαν επίθεμα στη βαφτίση ο Καρύμ. Ο Καρύμ λοιπόν έβλεπε και ξανά ότι δεν πρόκειται να γίνει βάφτιση. Ότι μια με τα δικά μου, μια με του Ηλία. Δεν θα βαφτιστεί ποτέ το παιδί. Τρεις εβδομάδες πριν τη βάφτιση μας λέει: Ακούστε να δε κάτι. Έχω κανονίσει να βαφτιστεί μικρή. Πάρτε την οικογένειά σας. Δηλαδή. Την βαφτίζουμε. Φοβερό! Φέρτε τι. Ωραίο όμως. Και μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο οικογένεια 20 άτομα. Και πολύ πολύ στενοί φίλοι και κουμπάροι που τους έχουμε παντρέψει, μας έχουν βαφτίσει τα παιδιά κτλ. Σε χριστιανική εκκλησία βαφτίστηκε. Ορθόδοξη. Και ήταν πολύ συγκινητική αυτή η εκκλησία. Έχουμε, διότι... υπάρχουν, ναι, είναι μουσουλμάνοι και ορθόδοξοι. Οι περισσότεροι είναι ορθόδοξοι, καθολικοί. Σε άλλο μέρος της πόλης είναι μουσουλμάνοι. Ναι. Αλλά ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί η εκκλησία που βρήκε ο Νονός ήταν φτισμένη πάνω σε ένα φοινικικό τείχος 5.000 ετών. Αυτό ήταν είναι πιο που βλέπουμε. Ναι, είναι το έξω της εκκλησίας αυτό. Ναι. Και ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί δεν γίνονται πολλές ορθόδοξες βαφτίσεις εκεί. Και οι παπάδες ήταν ειλικρινά συγκινημένοι. Την είχαν αγκαλίσει. Ήθελαν να πούνε όλα τα λόγια. Τα πάνε όλα. Πόσο μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα. Την περπάτησαν και γύρω-γύρω στην εκκλησία με τα λιβάνια που κάνανε παλιά. Μια φορά στο τόσο το κάνουμε. Βέβαια, όπου την πιάσανε, γιατί η δικιά μου έτρεχε. Κάνε στίβο. Έκλαψε εκεί στον Μπλουμ. Όχι, στον Μπλουμ του είπε θέλω κι άλλο μπάνιο. Αγάπη μου, σοβαρά μου. Ναι, κι άλλο μπάνιο. Ψυχή μου. Είχε πάρει και τον Άννη της και το έκανε και αυτό μπάνιο. Εμένα δεν με άφησε να την πειράξω, οπότε ήμουν πίσω. Δικάκι, για δεύτερο παιδί έχεις σκεφτεί, το έχετε συζητήσει επειδή ο Ηλίας έχετε και τα άλλα δύο παιδιά ή είσαι λίγο πιο χαλαρή. Γενικά, σε αυτά τα πράγματα συζητήσεις δεν ξέρω γίνονται, δεν γίνονται, αλλά σε αυτή τη φάση της ζωής μας πιστεύω ότι μια χαρά είμαστε. Ναι. Είμαστε ήδη αρκετοί στο σπίτι, είναι κάτι το οποίο δεν το σκέφτομαι, γιατί νιώθω γεμάτη και νιώθω πολύ καλά μέσα στην οικογένειά μας και δεν σου κρύβω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και ο χαμός. Είτε είσαι ενδυνάμει είτε όχι. Μην σου πω ότι το ενδυνάμει είναι ακόμα πιο αγχωτικό για μένα. Γιατί πρέπει να σεβαστείς και τους κανόνες της ήδη υπάρχουσας οικογένειας. Πρέπει να είσαι όσο πιο σωστός και όσο πιο ισορροπημένος μπορείς για να μπορεί και αυτή η δεύτερη οικογένεια να ισορροπεί και να είναι μια χαρά όλα και με τα αδερφάκια τους. Οπότε ακόμα και πιο πολύ μπορώ να σου πω ότι σκύβω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάντως, επειδή πολλές φορές μίλησες για τα παιδιά του συντρόφου, εγώ επειδή το έζησα, θέλω να πω ότι η Μπιάνκα τους έχει τρομερή αδυναμία. Είναι δηλαδή, φώναζε την αδερφή της. Δεν μου δίνουν καμία σημασία. Κάνουν ό,τι θέλουν.
Ό,τι πει ο Γιώργος κυρία, την πιάκα μου κοιτάει από το πλάι. Συμμορία με στο σπίτι. Και έχει φύγει και λέει ωραία. Ναι, παιδί μου, εφόσον δεν έχω ελπίδα. Έτσι που την πήγα στο σπίτι. Την αδερφή τη. Ναι, από την αρχή. Αλλά ήταν και πολύ μωρό τότε, οπότε δεν μπορούσα να έχω και τρομερή επαφή. Αλλά ήταν όλο από πάνω τη. Με όλα τα μωράκια συμβαίνει αυτό. Και τώρα πια που έχει αρχίσει και επικοινωνεί, τρέχει και κάνει τα διάφορά τη, νομίζω ότι ό,τι και να πω, μόνη μου τα λέω. Έτσι. Το shopping star που παίζει μια ώρα που μπορεί να είναι η κόρη σου ξύπνια, δεν παίζει βράδυ ή πολύ πρωί ενδεχομένως, το βλέπει, αντιλαμβάνεται ότι είναι η μαμά ή ακόμα δεν καταλαβαίνει. Μια φορά που έπαιζε στο background που ήταν η μητέρα μου στο σπίτι, είπε «Α, η μαμά». Ναι. Αλλά δεν ξέρω, κατάλαβε ακριβώς τι έχει γίνει και δεν μπορούμε να ζητάμε από ένα μωρό τώρα καλά, να καταλάβει. Καλά, προφανώς. Εμένα που είναι και μεγαλύτερες νομίζουν ότι όλοι βγαίνουν στην τηλεόραση, ότι είναι κομμάτια καθημερινή. Πολύ καλό αυτό. Ότι όλοι βγαίνουν. Το project όλο αυτό με τη σχολή. Ναι, η σχολή πάει πάρα πολύ καλά και μάλιστα φέτος έγινε και κάτι καταπληκτικό. Συνεργαζόμασταν τα τελευταία τρία χρόνια με το γαλλικό κολοσσό Μοντάρτ, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο μόδας στη Γαλλία. Mm-hmm. Και πια φέτος υπογράψαμε και γίναμε franchise. Θα αλλάξουν και οι ταμπέλες μας, τώρα θα γίνει Μοντάρτ Fashion Workshop, που αυτό σημαίνει ότι τα Ελληνόπουλα, χωρίς να χρειάζεται να πάνε στο Παρίσι Δημήτρη και να φύγουν και να πληρώνουν και τα έξοδα και τα λοιπά. Σπουδάζουν και παίρνουν ένα πτυχίο αναγνωρισμένο από το γαλλικό κράτος και το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι τεράστιο για τους φοιτητές μόδας, γιατί πραγματικά έχουμε πολλά ταλέντα τα οποία δεν μπορούν εύκολα να πάνε Λονδίνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη. Στον ίδιο χώρο, ναι. Και πόσοι και θα μπορούν να φοιτούν κάθε χρόνο. Εμείς δυστυχώς επειδή είμαστε μπουτίκ σχολή, πάνω από 35 παιδιά δεν μπορούμε να πάρουμε. Αλλά και αυτό για μας είναι ήδη πολύ. Πάντως, εγώ έχω δει σπουδαστές σου που πλέον δραστηριοποιούνται ως σχεδιαστές. Βέβαια, βρε παιδιά. Το 80%. Είχα δει ένα κορίτσι με κάτι μαντήλια που είχε έρθει και εδώ, τώρα δεν θυμάμαι τα ονόματά του. Η Έλενα και η Βάσο Σαγαράκη. Μπράβο. Δηλαδή και βλέπω παιδιά που όντως κάναν τον ήρωα του πραγματικότητα. Μεγάλη επιτυχία. Το 85 με 89% των αποφύτων μας βρίσκει δουλειά κατευθείαν. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με το διδακτικό προσωπικό το οποίο είναι η καλύτερη στο χώρο μας. Ο Στέλιος Οπουδουνάρης που διδάσκει είναι διευθυντής του τμήματος στο δεύτερο έτος. Έχουμε την Τάντα Ιωαννίδου, έχουν περάσει ο Ζούλιας, η Μύρο, ο Νικόλας Γεωργίου, χιλιάδες άνθρωποι που έχουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Και οπότε όταν δουν ένα ταλέντο, το τσιμπάνε και όλες. Εσύ ποιο μάθημα κάνεις? Εγώ δεν κάνω κανένα μάθημα. Είμαι η διευθύντρια που προσέχω να υπάρχει από χαρτί στις τουαλέτες μέχρι να έχει αγοραστεί μελάνι για την τάξη και τι γίνεται στο καθημαϊκό μέσα. Εντάξει, και πιο αυστηρή το βλέπω τώρα. Το πετρούλιο γάμου. Πόσο είναι δύο χρόνια είναι οι σπουδές αυτές? Είναι δύο χρόνια για το design, ναι. Και τώρα με τη γαλλική σχολή που θα συνεργαστείτε πάλι δύο χρόνια. Είναι δύο χρόνια εντατικά όμως. Δηλαδή εμείς συμπτύξαμε τον ένα χρόνο που τα Ελληνόπουλα δυστυχώς δεν έχουν να τον πληρώσουν και κάναμε δύο χρόνια intensive. Είναι πάρα πολλές οι ώρες διδακτικές την εβδομάδα, είναι περίπου 28 με 30. Δεν αναπληρώνουν πολύ για δύο χρόνια. Είναι πολύ δεσμευμένα, αλλά τουλάχιστον γλιτώνουν και ένα χρόνο και μετά έχουν και την καριέρα του. Πάνε μπροστά. Έρθουν πάνω από 35 άτομα. Δίνουν, ας το πούμε, εξετάσεις για να μπουν στη σχολή. Ναι, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι και μικρότερες οι εγκαταστάσεις και επίσης για να κάνουμε αυτό το έντονο και το intensive που θέλουμε σε δύο χρόνια, δεν μπορεί να το μεταλαμπαδεύσει σε πάρα πολύ κόσμο γιατί μετά δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσουν. Ενώ όταν μας παίρνουν πια οι σχεδιαστές στα περιοδικά και για τα blog, ξέρουμε ότι το παιδί που θα σου δώσουμε να δουλέψεις είναι έτοιμο. Τα έχει ακούσει, τα έχει μάθει, τα έχει δει και δεν θα σε ταλαιπωρήσει περαιτέρω. Βίκυ, βλέπαμε πλάνα από το Shopping Star και πραγματικά έκανε ένα comeback που σου ταιριάζει απόλυτα. Δεν ξέρω αν είναι και αυτό ένα. Έκανε comeback, όπως λέει και η Άντζελα. Αλλά έκανε ένα project που σου ταιριάζει απόλυτα. Θέλω να μου πεις πότε σου γίνει η πρόταση από το Star. Αν ισχύει ότι είχαμε προσεγγίσει, είχαμε ακούσει και τη Μαρία Μπακουδήμου αρχικά. Αυτά δεν τα ξέρω να στα πω. Ξέρω ότι το καλοκαίρι εμένα με πήρανε. Ιούλιο, λίγο μετά τα γενέθλιά μου. Πά, ωραίο δωράκι γενεθλίων. Τότε που έσκαζε το θέμα με τις άδειες, ανησύχησες. Γιατί ήταν ένα από τα project. Εγώ που μπερδεύτηκα. Γιατί η αλήθεια είναι η εξής. Δευτέρα υπογράψαμε και την Παρασκευή χάσαμε τις άδειες. Οπότε εγώ ήμουν τύπου. Ό,τι μου πείτε βασικά και ό,τι βρέξει να κατεβάσει. Γιατί τελικά σε αυτή τη ζωή και πρέπει και λίγο έτσι να πορεύεσαι. Εννοείται. Εδώ είναι ο πρώτο διδάξο. Διδάξα. Απολαμβάνεις τώρα λίγο στο Shopping Star που η μία κυρία σχολιάζει την άλλη κυρία γιατί νομίζω ότι είναι το απολαυστικό κομμάτι. Τις λατρεύω, είναι θεάρες. Τι επιλέγουν, το τι φοράν, το τι έκανε. Τις αγαπώ. Πιστεύω ότι ένας λόγος από τις μεγάλες επιτυχίες αυτού του project είναι αυτές οι γυναίκες με τις προσωπικότητες, τις τεράστιες που δεν χωράνε πια και στην οθόνη. Κάνετε casting για να τις αγαπώ. Κάνουν casting, αλλά δεν προσπαθούν να. Δεν υπάρχει, ας πούμε. Συνταγή. Η συνταγή να είναι κίτρινη εκπομπή καθόλου. Mm. Αλλά είναι κάποιες γυναίκες με αυτή την προσωπικότητα που λες, ρε παιδί μου, να μην ήμουν κι εγώ λίγο έτσι. Όπως όλες οι γυναίκες κάτι κρύβουμε μέσα μας, βαθιά μέσα. Ήταν όπως το κάτι ψήνεται στον Α, που τις έβλεπες, τρώγανε σαν τις κυρίες και μετά βάζανε το φαγητό. Χάλια το φαγητό, ούτε τρία. Ανάλετο δεν τρωγόταν. Θέλω να σου πω ότι
Ξέρεις, το έχουμε λίγο μέσα. Εγώ τις αγαπώ πάρα πολύ, γιατί και στις δικές μας στιγμές μέσα στο στούντιο περνάμε καταπληκτικά. Βλέπουμε τις φωτογραφίες των παιδιών τους, σετάρουμε διάφορα. Έχουν να πάνε σε μια βάφτιση, σε ένα γάμο, σε αυτά κάνουμε και διάφορα εξτρά. Γλυκούλες. Και έχουν πραγματικά είναι μονιασμένες πολύ, αλλά θα την πούνε την αλήθεια, γιατί έχει να κάνει και με την προσωπική σου ταυτότητα. Δηλαδή, άμα θες και εσύ να. Πώς να σου το πω, να πεις αυτό που πραγματικά πιστεύεις, δεν μπορείς να πεις τι ωραία που είσαι και να μην είναι η άλλη ωραία. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Πρέπει να κάνεις μια κριτική η οποία όντως έχει μια λογική και μια βάση. Δεν θα είχε ουσία και το τηλεοπτικό προϊόν, ναι, αν ήταν όλες συμφωνώ. Ωραίες. Μιας και λέμε για τηλεοπτικά, κάπου άκουσα ότι αναθερμαίνετε το σενάριο, το «So you think you can dance». Ισχύει, αυτό είναι, στο έχει συστήσει κανείς. Δεν το έχεις ακούσει κάποια ποτέ. Κάποια στιγμή που πάει σε μια άλλη εκπομπή πέρσι, μου είπαν ότι εγώ θα παίξω σε ένα σύριαλ το μοντέλο. Ναι. Ούτε και αυτό το ήξερα. Α. Και τελικά δεν έγινε κιόλας. Όχι, αλλά μακάρι αυτό με το «Show you think you can dance» εμένα είναι, ξέρεις. Αλλά... Α, σου προταθεί να το κάνεις. Ναι, αλλά θα μου προταθεί, λες, και να γίνει πάλι εμένα. Εγώ το λέω από άλλο. Γιατί είμαι μεγάλος, δεν ξέρω. Από θέμα χρόνου. Την Τρίτη, γιατί όχι. Από θέμα χρόνου θα προλάβεις. Αν γίνεις το star. Αχ, μ' αρέσει. Ναι. Είναι η οικογένειά σα. Στον Αντένα ετοιμάζεται. Άρα δεν γίνεται. Άρα, τι από αυτών πραγμάτων. Τι από αυτά που έχει κάνει, αν ξαναγινόταν στο star ιδανικά, δεν θα έκανε με τίποτα όμω. Όλοι νομίζω ξέρουμε. Το πρωινό. Το πρωινό. Σε εκείνη τη γειτονιά, δεν όχι, το αυτό με το τραγούδι, πώς το λέγανε το άλλο, το πάλι, στο Μέγκα είχε γίνει. Έκανε εγώ με τραγούδι. Όχι. Α. Όχι, αλλά τέλος πάντων, για τη Βίκη ήταν αυτό το πρωινό, αυτός 1,5 μήνας. Δύο. Βάζει, παιδιά, που τραγουδούσανε. Α, ναι. Τραγουδούσανε. Δεν είχε πάει. Και αυτό δεν θα μπορούσε δεν να είχα κάνει. Πάει ποτέ. Αλλά δεν θα μπορούσε. Εννοεί ότι δεν έχει καλή φωνή. Εννοεί ότι δεν έχει ταλέντο στο τραγούδι. Α, παιδιά, να σα πω κάτι. Είναι πολύ παρεξηγημένο αυτό. Μια χαρά τραγουδάω. Αλήθεια. Βίκυ, με το κάνει. Και έχω κάνει και βυζαντινή μουσική. Βίκυ, με το κάνει. Και έχω κάνει και τραγούδι και είναι μια χαρά τραγουδά. Απλά οι συγκυρίες και το μοντάζ λίγο δεν έχουν βοηθήσει. Να αναδείξω το ταλέντο. Βίκυ. Γιατί στο πεντάγραμμα το ελληνικό η καριέρα μου είναι μακροχρόνια. Έτσι. Και έχουμε να δώσουμε ακόμα πολλά. Ποιο είναι το πιο ακριβό κομμάτι της γκαρντερόμπας σου, δηλαδή έχεις δουλέψει με τόσους σχεδιαστές, θα σου έχουν κάνει δώρα με τον Jean-Paul Gaultier, δεν ξέρω με πόσους. Είναι δύο κομμάτια από το Ralph Lauren, από τη Μοβ γραμμή, που μου είχε κάνει ο ίδιος ο Ralph Lauren δώρο στη Νέα Υόρκη όταν είχα κάνει τον τεφιλέ του, που είναι bias cut, δηλαδή είναι λοξά κομμένα, που είναι μια τεχνική που λέγεται έτσι, δυστυχώς δεν υπάρχει ελληνική μετάφραση, με τα ξωτά, ένα μπλε και ένα μπέζ, τα οποία πραγματικά θα τα κρατήσω σαν κόρεο, θα λέω να τα πάρει η Bianca. Πόσο μπορεί να είχαν αν τα έβγαζε στο eBay, δανείζομαι τώρα, από περιέργεια για να καταλάβουμε τα μεγέθη. Πιστεύω ότι. Εμένα δεν, εγώ δεν τα αγόρασα, μου τα έκαναν ναι, δώρο. Ναι, προφανώς. Αλλά καλέ. Πιστεύω ότι η τιμή του, η αρχική αναφόρα μου πρέπει να ήταν γύρω στις 5.000 δολάρια. Πω, πολύ ωραίο. Εντάξει τώρα, εννοείται, εδώ κάνουν δώρα σε εμάς κατά καιρού σχεδιαστές. Δεν θα μου κάνει εσένα που σου βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Αν σχεδιάσει, θα πάει και πολύ περισσότερο. Καλά, εγώ δεν σκέφτομαι ποτέ να τα πουλήσω. Τα κρατάω για την πρίκα τη μικρή. Κάτι που θαύμαζα παιδιά πάντα με τη Βίκη. Ήταν οι φιλίες που είχε. Ευχαριστώ, Κωστάκη μου. Όντως, πολύ ζεστός άνθρωπος, κράτησε αυτές οι φιλίες που είχες και δημιούργησες. Ναι. Και με πολύ ωραία κορίτσια κάποιες από αυτές. Σ' άρεσαν, ναι. Κάποιες, ναι. Τις κρατάς ακόμα. Ποιες δεν σ' άρεσαν, δηλαδή, για πες. Τώρα τα πούμε μετά στο διάλειμμα. Ωραία. Βρείτε τα στο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να μας πεις. Τις κρατάω ακόμα. Και να του δώσεις το τηλέφωνο. Έχει καμπάντζα. Είναι δύο-τρεις, παιδιά. Η Ντανιέλα, σ' άρεσαν. Να σας πω ότι ο Κώστας Φραγκολιάς με τη Βίκη Καγιά προσπαθούν να θυμηθούν παλιές ιστορίες, γνωστούς, φίλους, γεγονότα. Το τι είπες στο θέατρο και δεν μου μίλησε. Εντάξει, θα φεύγω. Μπορεί να μιλήσαμε και να μην το θυμάσαι κι εσύ. Λοιπόν, φορά και εγώ στη ζωή μου δύο έκανα θέατρο και δεν στα πει στην Αγιά, ρε φίλε. Α, έχει τη μύτη είναι. Ξέρει τώρα, κρυάρι που θέλει να πα να του μιλήσει, δεν μπορεί να είναι. Να κατέβω τη σκηνή, δηλαδή σταματήναμε να πω Κώστα μου, τι χαρούμενη! Τι χαρούμενο γεγονό. Μπορεί να έχει και κάποιου ανθρώπου να τη βρει. Έλα, μπορεί, σε πειράζω. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα δωράκια μα, τα δίνω εγώ πολύ γρήγορα, το έχει το iPad. Να δώσουμε τα κυβωτιάκια. Έλα, λοιπόν, ένα. Ναι. Δύο. Κάτι τι να κάνω, βγάζω και φωτογραφία εδώ για την Βάσο. Τέσσερα. Έχουμε φιλοξενούμενο. Κάτσε βρε, για τα κοίτα, για να προλάβει να μιλήσει. Πώς έδωσα, τέσσερα ή πέντε τώρα. Πέντε τώρα. Έδωσα πέντε, ωραία. Βικάκι, επειδή ξεκίνησε πρόσφατα και η νέα χρονιά, έχεις κάτι που επιθυμείς, που θέλεις, που ονειρεύεσαι για αυτή τη νέα χρονιά την που βγήκε. Την υγεία μας να έχουμε, γιατί ακούγεται πολύ τετριμένο, αλλά με αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό,
Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα νέα για πολλούς ανθρώπους. Να έχουμε την υγεία μας και να είμαστε παιδιά, θέλω ήρεμα. Μια ευχή που έδωσα στην Μέρη του Φακίνου που με βάφει και την αγαπώ τόσο πολύ. Τη λέω: Μέρη μου, ξέρεις τι εύχομαι για φέτος. Να είμαστε μια χαρά. Ούτε χειρότερα, ούτε καλύτερα από πέρσι. Μπορούμε να είμαστε μια χαρά. Ναι, ήρεμα, τέλεια. Υγιής, μπορούμε να είμαστε όλοι μια χαρά. Σωστό. Να είμαστε μια χαρά, παιδιά, όλοι εύχομαι. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και πόσο χάρηκα που επιτέλους. Τα είπαμε και από κοντά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εμείς θα είμαστε αύριο εδώ Τετάρτη. Δεν ξεχνάτε τον Αντώνη και την Αντωνία που γιορτάζουν σήμερα. Να τους πάρετε να τους πείτε χρόνια πολλά.